δεν έχει ούτε 3 ώρες που είμαι εδώ και θέλεις να με διώξεις. Δεν είπα αυτό. Απλά λέω πως ίσως να ήταν προτιμότερο να κάναμε περισσότερη υπομονή και να χειριστούμε το θέμα με μεγαλύτερη διπλωματία. Πάντως η μητέρα σου έχει πληγωθεί. Νομίζω πως πρέπει να δώσεις κάποια σημεία ζωής. Τουλάχιστον για τη Χλόη. Δεν με ενδιαφέρει, Μάριε. Δεν ξαναγυρίζω σε εκείνο το τρελάδικο. Δεν το αντέχω, το καταλαβαίνεις. Και αν η Χλόη νιώθει άσχημα, καλά κάνει. Όπως έστρωσε θα κοιμηθεί. Ένια σου γιώνει τον Μάριο. Να σου το σάσω μια χαρά. Ο Μάριος δεν φταίει σε τίποτα. Σιγά την αθώα περιστερά. Κύριε Βουλιέ, άσε τον άνθρωπο ήσυχο. Ό,τι έγινε, έγινε. Ας το ξεχάσουμε. Το διαζύγιο. Και το διαζύγιο. Κοίταξε. Αν πραγματικά αποφάσισες να πάει κολέγιο, να κάνουμε μια συμφωνία. Ξέρα το. Πρώτον, θα μην ίσκεις δαμέ. Δεύτερον, θα βρεις δουλειά part-time να βγάλεις τα προσωπικά σου έξοδα και να διάσεις κάτι για το ενίκιο. Τρίτον, θα σου διώ 100 λίρες για τα δίδαχτρα. Παραπάνω δεν μπορώ. Μπορείς να μου διάσεις 100 λίρες το μήνα? Τα άλλα να τα κανονίσω εγώ. Η μαμά μου χρειάζεται νεφρό. Είμαι ο μόνος συγγενής εξαίματος που έχει. Έκαμε αναλύσεις και μου λάπαν καλά να της δώκω τον ένα μου νεφρό. Εκλέψα μου τη μοτόρα. Εκλέψα σου τη μοτόρα? Εδώ κανένα γυρό να δω αν παζετάραξε την κανένας, αλλά τίποτε. Θα τον καθαρίσω, δεν μου τη γλιτώνει. Μα ποιος θα σου γλιτώνει πάλι? Ποιος? Πες μου ήταν που έχω μέσα στο καλάθι να σου δω έναν γνιζί. Ο Τζονής ποιος? Καλησπέρα αγάπη μου, όπου και να είσαι. Σε τεφένια αστέρι να σου φέγγει στα νύχτα. Ψυχή μου για χάρη σου θα αποκηρύξω. Σαν ελέητορ ορκίζομαι Θεό. Στον αθώο τις θάλασσες να πάω να ρίξω αγκύρα εγώ. Στην αχτή ονείρων εκεί θα δοθούμε ξανά. Άι τραγούδι το ανέμουνα λες, να ξυπνάει την καρδιά. Στα νυχτά. Παρέτατες μου, πού και ζώνεις είστε. Johnny's drink, το σπεκαλίδι του μαχαζιού. Ελπίζω να μην γίνω αεροπλάνο. Ο Johnny's είναι μάστρος. Ε, να βουλαλεί. Εντάξει, να ζήσω.
Κάμνει ο Γιονής δουλειά που είναι καλή. Λοιπόν, να μου λέγεις. Κάπου διάμοντη ρε γαμόντο, Λιβανέζο και μαλακίες. Λιβανέζος, να το γνωρίσεις πρώτα και ύστερα μιλάς. Του τον που λαλούν κύριος, για όντων Λιβανέζων που φτύγει. Ρε, δεν θωρείς την άλλη. Οπότε θέλει ποιον έρχεται δουλειά. Για μου σαν τη ριάλια. Μα τη Γιούλα. Καλό. Τι να μου κάνει νομίζεις. Στέκεται δίπλα του όπου πάει. Κρατά ένα ποτρίνι στο χέρι και ασκούγελα. Χαρά στο πράγμα. Τούτη είναι πιο έξυπνη που σένα. Όξα είναι πιο όμορφη. Με μου ξαναπείς την κουβέντα. Έθελα να την ξανακούσω. Ηρέμησε, παπά, και κάτσε να το συζητήσουμε. Εσύ ζητώ τίποτε, τέρμα. Ρε, παπά, για όνομα του Θεού. Άμα τη συσταθώ, εγώ που είμαι κόρη τη, ποιο είναι να τη συσταθεί. Μα είπα εγώ να μην τη συσταθούμε. Τι θέλεις, να την αφήγουμε στην αποκάθαρση 3 με 4 φορές την εβδομάδα, 5 ώρες κάθε φορά. Ζωή τούτη για τη μάμα μου, ρωτώσε. Παπά, εγώ αν χρειαστεί να τη δώσω και του σκιό μου του νεφρού, όχι μόνο τον ένα. Φτάνει οι αναλύσεις που έκαναν θετικές. Μα έκαμε αναλύσεις. Έκαμα. Περιμένω αύριο να μου πουν τα αποτελέσματα. Δεν το πιστεύω. Ακούω φυσικά. Νομίζω ότι εγώ να αγαπώ τη μάμα σου. Νομίζω ότι εγώ δεν το σκέφτηκα. Νομίζω ότι έκαμα τις αναλύσεις μου για να δω αν γίνεται. Δεν γίνεται όμως. Όξα και την ψυχή μου εδίουντη για την Τασούλα. Καλά ρε παπά, εσύ σε καταλάβω. Τη μια είσαι εξαφανισμένος όλη νύχτα και δεν ξέρουμε που είσαι. Την άλλη πάει και κάνεις αναλύσεις και πάλι μας το λαλείς. Έτσι να συνεχιστεί η κατάσταση μες στο σπίτι. Να χώνεται ο ένας που τον άλλο. Αφήσε με να τελειώσω. Τη μάμα σου αγαπώ την όσον τίποτε άλλο στον κόσμο. Μπορεί να μην είμαστε πλούσιοι. Όμως δεν της εστέρισα ποτέ τίποτε. Πριν πει ήταν που θέλει, εγώ ξέρω το και φέρνω της το. Όμως αγαπώ σε εσένα. Είσαι νέα. Η ζωή είναι μπροστά σου. Και στο κάτω-κάτω και έχω άλλο παιδί. Τι να κάνουμε ρε παπά, να περιμένουμε στον αιώνα τον άπαντα μπέρκι βρεθεί κανένας δότης. Η μάμα σου πάντως έτσι λέει. Να περιμένουμε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος και ο Θεός είναι μεγάλος. Αμάντου την ηρωλατρία σας. Εγώ την απόφαση μου πήρα την. Αντερκάζουν οι αναλύσεις μου. Ένα αύριο τρόπο να πείσω τη μάμα. Ναταλή, πού πας? Σε ξύπνησα? Όχι, πήγαινα να τρέξω. Καλά, φεύγεις? Ναι, φεύγω. Ναταλή, δεν υπάρχει λόγος να μπαίνω βγαίνεις από τον κλέφτη εδώ μέσα. Δεν νομίζω να με επιθύμησε κανείς. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πρώτα μας αναστατώνεις και μετά λες και ξυπνάδες και από πάνω. Κοίτα, Στέφανε, είναι πολύ πρωί και φεύγω πριν ξυπνήσουν. Ας μην τα μπερδέψουμε πιο πολύ τα πράγματα. Α, τουλάχιστον παραδέχεσαι ότι έχεις μπερδέψει. Μα πού θα πας, πού θα μείνεις? Κάτι έχω υπόψη. Άντε, γεια. Ναταλή, αυτό που πάει να κάνεις είναι κουταμάρα. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα. Δεν είναι λύση, φυγή. Και τι θέλεις, ρε Στέφανε, να μείνω εδώ μέχρι να μου στρίψεις τελείως? Εγώ πάντως, Ναταλή, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Ποιο είναι αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που σε έκανε να παρατήσεις τις σπουδές σου και να θες να φύγεις και από το σπίτι και από πάνω? Εμείς οι δύο ποτέ δεν μιλούσαμε. Γιατί ξαφνικά τόσο ενδιαφέρον? Κοίταξε, εγώ το μόνο που θέλω είναι να μην φύγεις. Κάτσε, ηρέμησε και μετά γύρισε πίσω να τελειώσεις τις σπουδές σου. Μόνο αν τελειώσεις τις σπουδές σου θα μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις. Και πού ξέρεις εσύ τι θέλω? Αφού νοιάζεσαι τόσο πολύ για μένα, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να δεχτείς το πολύ απλό γεγονός ότι εγώ είμαι διαφορετική από σένα. Εμένα δεν ενδιαφέρουν ούτε τα διπλώματα, ούτε οι τίτλοι. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Κάτι που εσύ έχεις ξεχάσει εντελώς. Ναι. Και ποια είναι η ουσία? Καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινες έτσι. Καλά βολεύτηκες, στις επιχειρήσεις του Κλεόβουλου. Από μένα τώρα τι θέλεις? Ναταλή, εγώ εργάζομαι και κερδίζω το ψωμί μου. Εσύ ζεις στις πλάτες των άλλων.
Καλά θα με τρελάνεις. Δεν είσαι εσύ που έλεγες πως δεν ήθελες να δουλέψεις με τον Κλεόβολο και πως θα ανοίγεις δικό σου γραφείο. Αλλά βολεύτηκες, ε. Το αν βολεύτηκα ή όχι είναι δική μου δουλειά. Και όσο για το γραφείο θα γίνει. Σιγά σιγά. Ναι. Θέλω να σε δω σε λίγους μήνες όταν θα σε έχει φάει η μιζέρια του γραφείου. Έγινες άλλος άνθρωπος, Στέφανε. Άλλαξες. Ούτε τους φίλους σου, τους οικολόγους δεν θυμάσαι πια. Αλήθεια, τι έγινε με εκείνους τους περιπάτους της φύσης? Τους χτίσατε και αυτούς και ησυχάσατε? Κοίταξε, Ναταλή, μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δεν είμαι εγώ που ζω σε βάρος των άλλων. Εγώ εργάζομαι και αμείβομαι γι' αυτό. Σιγά ρε, Στέφανε. Έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Είναι πολύ εύκολο να το παίζεις φτασμένος με τα λεφτά του μπαμπά. Ο Κλεόβουλος δεν είναι δικός μου πατέρας, Νάταλη. Έτσι έγινε. Όταν σε τάιζε, σε μεγάλωνε, σε σπούδαζε, καλός ήταν. Τώρα ξαφνικά δεν είναι πατέρας σου. Δεν με αφήνετε όλοι εσείς εδώ μέσα. Ο καθένας με την ψύχωσή του. Γεια σου. Έπρεπε να είσαι εδώ. Δεν μπορούσα να σου τηλεφωνήσω γιατί φοβάμαι ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο μου. Οι γονείς σου είναι μέσα. Όχι, όχι. Ο παπάς μου δουλειά. Και η μαμά μου στο νοσοκομείο. Όμως κι εγώ περιμένω να έρθουν να με πάρουν. Τι συμβαίνει, τίποτε? Μπορώ να περάσω? Φυσικά. Θέλεις να πεις κάτι? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Έλα, κάτσε. Έχω να σου δείξω κάτι. Παύλο, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τούτο θέμα τώρα. Συγγνώμη, αλλά εν άλλες οι προτεραιότητες στη ζωή μου τη στιγμή. Πήρες απάντηση από τις αναλύσεις σου? Περιμένω να μου τηλεφωνήσω σήμερα, αύριο. Επιμένεις, ε? Μέχρι τέλους. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε αυτή τη φωτογραφία και πες μου τι βλέπεις. Έμπαιτε τις φωτογραφίες του Άριστολα, αφού είδαμε, την είπαμε ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Τελικά δεν είναι τόσο άσχετη με την υπόθεση. Δηλαδή? Κοίταξε, τη βλέπεις αυτό το σκάφος? Ναι. Είσαι βέβαιη ότι δεν είναι του Άριστολα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δείχνεις μου μια βάρκα δεμένη στην αποβάθρα. Τι σημαίνει τούτο? Ωραία, τώρα κοιτάξτε και αυτή τη φωτογραφία. Και πες μου τι παρατηρείς. Αυτή τη φωτογραφία την τράβηξε ο Άριστος όταν η αρχαιοκάπηλη ήταν εν δράση. Τι? Πες μου, τι βλέπεις? Θωρώθηκε ο άσπρα σκάφη. Ναι. Αλλά διακρίνεται και στα δύο σκάφη η κατάληξη από το όνομά τους που είναι ίδια. Έχεις δίκιο. Τρία. Μπορεί να δυο ξεχωριστά ονόματα με την ίδια κατάληξη. Όπως ας πούμε... Μαθήτρια ή πολίτρια, ε. Έλα ρε ναυσικά. Ξέρεις πολλά σκάφη με τέτοιο όνομα. Καλά, εντάξει, θεωρητικά μπορεί να έχεις δίκιο, όμως ξέρεις πολλά σκάφη που να έχουν κατάληξη τρία. Έχεις δίκιο, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι την στιγμή. Τι κάνουμε? Καταρχάς πρέπει να μάθουμε σε ποιον ανήκει το σκάφος. Μη με ρωτάς πώς, δεν ξέρω. Τούτον είναι εύκολο. Μπορούμε να πάρουμε μια λίστα από το λιμένα αρχείο με όλα τα ονόματα. Ωραία. Θα το κάνω εγώ ή θα το αναλάβεις εσύ? Άστο να τα αναλάβω εγώ. Τώρα, μπορείς να μου βάλεις κάτι να πιω? Παύλο, συγγνώμη, αλλά πρέπει να πάεις. Περιμένω να έρθουν να με πάρουν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Να πηγαίνω τότε. Ωραία μου, Δεσποινής. Είστε έτοιμοι να σας απαγάγω? Στέφανε, να σου συστήσω τον Παύλο. Ο κύριος Δήμας είναι καθηγητής στο κολέγιο μας. Ο Στέφανος είναι φίλος.
Γεια σου, Στέφανε. Χάρηκα. Κι εγώ. Γεια σας. Γεια. Τι νούμερο είναι πάλι αυτός? Αρχαιολόγος. Ξέρεις τους αρχαιολόγους, Ελίων η κεντρική. Καλός άνθρωπος όμως. Αρχαιολόγος είπες? Το επίθετό του? Δήμας, γιατί? Τίποτα, κάτι μου λέει το όνομά του. Σε καλά. Τώρα που σε είδα, ναι. Πάω να πάρω τη τσάντα μου. Δεν μου είπες όμως. Ναι. Τι δουλειά έχει εδώ αυτός ο... πώς τον είπες? Ναι, σου είπα. Κάποτε ίσως σου πω. Πολύ ευτυχισμένη. Έλα, σταμάτα. Ευχαριστώ. Καφέ? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Μόνο εσένα. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν ξέρω. Μην με ρωτάς. Τίποτα. Απλά θα είμαστε μαζί. Είναι, Μαρία. Αν δεν με θέλεις, φεύγω. Είναι λάθος, Ναταλή. Στο λέω. Είναι λάθος. Τι είναι λάθος? Το ότι σε αγαπάω και θέλω να είμαι κοντά σου. Όχι. Αυτό δεν είναι λάθος. Το λάθος είναι ότι το όλο πράγμα έγινε με έναν τρόπο εντελώς ανορθοδόξο. Θέλεις να φύγω? Δεν το πες και σε κανένα, φαντάζομαι. Φοβάσαι μην το μάθει η Χλόη. Η Χλόη, αγάπη μου, αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Και εξάλλου εσύ, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα αντέξεις να ζεις μέσα σε αυτό το χούρι? Μ' αρέσει εδώ. Είναι ό,τι ονειρευόμουν. Δεν μπορώ να φανταστείς πόσο ανυπομονώ να αρχίσω. Δουλειά, παράγγειλα και χρώματα. Θα πάω να τα πάρω αύριο. Τι συμβαίνει, Μαρία? Το μετάνιωσες, έτσι? Όχι. Απλά θα ήθελα να λέγαμε την αλήθεια σε όλους. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, αλλά εγώ δεν πρόκειται να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Πάντως, εγώ θα προτιμούσα να σε πάρω από το χεράκι, να πάμε στη Χλόη και στο Βουλιόβουλο και να τους το πούμε στα ίσια. Όχι, Μαρία. Δεν πάω. Κι αν με αγαπάς πραγματικά, δεν πρέπει να σε απασχολεί αυτό το ζήτημα. Αλλά ξέρω γιατί θέλεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου με τη μητέρα μου. Και να μην την αχτεί στον αέρα υπόθεση με το Μέγαρο Μουσικής. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Κάναμε δεξιώσεις, καλέσαμε κόσμο, μαζέψαμε λεφτά. Τώρα, τι θα πούμε σε όλους? Είναι και αυτό. Θα ήμουν ψεύτης αν δεν το παραδεχόμουν. Ναταλή. Η μητέρα σου πούλησε ένα κτήμα και κατέθεσε τα λεφτά στο λογαριασμό του Μεγάρου. Δηλαδή, δεν τα κατέθεσε. Έδωσε την επιταγή σε μένα και εγώ δεν την έχω καταθέσει ακόμα. Προσπάθησα και θα ξαναπροσπαθήσω να την πείσω να αλλάξει γνώμη. Καλά. Ο Κλεόβουλος το ξέρει? Όχι. Ήταν δικό της το κτήμα. Ο Κλεόβουλος ούτε που γνώριζε την ύπαρξη αυτού του κτήματος. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί η θέση μου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Στο διάολο! Υποτίθεται ότι έφυγα από εκεί για να γλιτώσω από αυτούς. Και όλο για αυτούς μιλάμε. Come on, come on.
εσύ στον Άγιο Φανούριο. Έχασα τη μοτόρα. Φορέτε ζω μαλακίες, α. Μαλακίες που έχασα τη μοτόρα. Σταμάτα και να συζητήσουμε το πράγμα. Το μόνο μου μπορεί να με σταματήσει είναι η μοτόρα. Για δεν την έχω εγώ. Είσαι άτυχος. Εντάξει, αλλά σβήστο τώρα. Σήμερα. Σήμερα. Αλλά σβήστο γαμώτο. Να κάνεις καμιά λάθια δάμε να με παλαιά. Ο λόγος του Γιονίου συμβόλαιο. Τούτο είναι να το δούμε. Θέλω και κάτι άλλο. Τη στάλω. Βάς τα καλά ρε κοπέλ. Βάς τα καλά. Τη στάλω με κανένα πράγμα και να σου το δώκω. Νομίζω παρεξήγησες με. Δεν με καταλάβες μάλλον. Παρεξήγησες με τώρα εσύ και είναι μου κακοφανία. Να τα κρούσω όλα τα μέσα. Δεν ήξερα. Η μητσιά έχει μέρες να φανεί πολλά. Πάντως να ξέρεις η συμφωνία είναι πακέτο. Γιατί μου τώρα να έχεις το λόγο του Γιονίου να την έχεις σήμερα. Γιατί στάλω, εκεί είμαι ο παπάς της. Πού είναι η μοτόρα? Ανασφαλισμένη. Να λέγα με το πού είναι η μοτόρα. Για μέσα στο Ζήκλα. Τηλεφωνώ του τώρα. Τώρα, μεν πλησιάζεις, α. Αν μην άκουσα η μοτόρα, θα έπω ξεφεύκω. Εντάξει, ένα λεπτό. Έλα ρε Ζήκλα. Ρε, μα ούλον και πιάνω συνήθεις πάνω του φωνοκασιού. Έλλην τα αγόρασες το μοπάι. Ακούεις ρε, κι είναι την μοτόρα ρε. Ναι, ναι, την κοτσινούα. Μα επελάνε στέλια ρε, πότε προλάβες μάνιμα. Κάτσε ένα λεπτό. Είχαμε την εξαρτήματα ρε. Παναγία μου, αφήκω τα ούλα. Κούλαρα ρε μάγκα, να βρούμε λύση. Να κουλάρω, τώρα δείσαι λίγο τα πειρά να κάνουμε τα μέσα. Εκεί κλά, κόψε το λαιμό σου, αφαίρεις τη μοτόρα ρε. Ο άνθρωπος που την έχει εμπαρέας. Τι έκαμε λάθος ρε, να μου να γίνει. Ναι, ναι. Δυο λεπτά. Ας σου φέρουμε ένα άλλη γινούρκα, γίνεται. Αν με φέρει τη μοτόρα μου θα τα κρούσω ούλα. Ε, κρούστα ρε. Η μοτόρα σου επουλήθηκε εξαρτήματα. Τα μοτόρα. Εκεί κλά, ένα μοτόρα ρε. Α. Να μην είσαι ευχαριστημένο όταν λιμένεις εσύ. Το λοιπόν να φέρει να τη δω, να μην είναι εγκλεμμένη, να έχει κοτσάνη και αν μου αρέσει πέτου, εντάξει. Εγίγλα, να τη φέρεις να τη δει ρε, να μην είναι εγκλεμμένη, να έχει κοτσάνη και αν του αρέσει να την πιάσει. Τι είναι όμως σου λαλό ρε, να τη φέρεις και φύγεις πόξω από το μαχαζί για να φύγεις. Τι είναι όμως σου λαλό, α. Έγινε ρε. See you, huh? Okay, sir. Καλησπέρα, κυρία Τασούλα. Καλησπέρα, Αντιγόνη. Έλα μέσα. Συγγνώμη που ενοχλώ έτσι ώρα. Δεν το σκέφτεσαι. Πώς πάεις, είσαι καλά? Δόξα σε ο Θεός. Φκένει κανένας που το θέλημα του. Σωστά. Εν τι ναυσικά μου ήθελα, εμέσα. Είναι στο δωμάτιο της, να της φωνάξω. Ναυσικά. Έλα μια στιγμή, κόρη μου. Η Αντιγόνη, κάτι σε θέλει. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια σου. Τι συμβαίνει? Όχι, απλά ήθελα να σου μιλήσω. Έλα μέσα, είμαι στο δωμάτιο μου και θυκευάζω. Έλα, Αντιγόνη. Είναι ωραίο το δωμάτιο σου. Ευχαριστώ. Εγώ ανάλαβα τη διακόσμηση του σπιτιού. Αν άφηνα την Τασούλα, πάει και φέρνει μου κάτι παναερκώτικα πιπελόου, όχι αμένα δεις καυκάες. Τούτος, ενώ αρφός σου, ναι. Ναι. Είσαι τυχερή που έχεις την οικογένεια σου. Δεν έχω παραπονό. Μόνο να μ' αντιχάσεις, καταλαβαίνεις την αξία της. Εγώ πιστεύκεις...
Ένα θυμού με τον παπά μου. Θέλεις να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, όχι, ευχαριστώ. Κάτσε. Θα τη ρωτάσε τι σε θέλω, ενένη. Ασουλά Λουνό ήταν ψέματα μου. Έχεις δίκιο. Σκέφτηκα το πολλά πριν να έρθω. Τώρα όμως πει με τα με δυσκολεύκομαι να το πω. Εμέ μου πεις ότι ο Παυλίδης πάλι θέλει να μας ευκαλεί έξω από το σπίτι. Όχι, όχι. Τι θέλει παραπάνω νίκιο? Όχι. Εν έχει σχέση ο Παυλίδης. Δηλαδή, ο Παυλίδης κάποια σχέση έχει. Το σπίτι είναι έχει. Έκαμε τα θάλασσα. Λίγο. Ξέρω το ότι φαίνεται σου περίεργη η επίσκεψή μου. Αλλά πρέπει να σου το πω. Τουλάχιστον να φύγει το βάρος που πάνω μου. Και να μπορώ να σου μιλώ άμα σε θωρώ. Αγαπώ τον Στέφανο. Τον Στέφανο. Δα μένει το πρόβλημα. Δηλαδή πρόβλημα για μένα, όχι για σένα. Δηλαδή. Νομίζω ήταν και εκείνος έτοιμος να ανταποκριθεί, αλλά... Αλλά τι, Αντιγόνη? Τη συνέχεια ξέρεις τι. Κοίταξε, Αντιγόνη. Εγώ νομίζω πως δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ξέρω το. Απλά ήθελα να το ξέρεις. Είπα σου, για να σε θωρώ και να μπορώ να σε χαιρετώ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε έχει πιάσει τέτοιος πανικός με την Νάταλη. Κάνε σαν να μην την ξέρεις. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Έρχεται, φεύγει. Την ψάχνεις στο Παρίσι, σου τηλεφωνεί ξαφνικά από τη Φλωρεντία. Να δούμε τι άλλη τρέλα θα βάλει στο κεφάλι της. Δεν καταλαβαίνεις, Στέφανε. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η Νάταλη έχει σοβαρά προβλήματα. Σιγά τα προβλήματα. Επειδή δηλαδή μας κάνει καμώματα ότι έχει ρίξει το αλκοόλ και ότι έχει υπαρξιακά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κι άλλα που δεν ξέρεις. Σοβαρά προβλήματα, μητέρα, έχουμε εμείς με τον Κλεόβουλο. Το ξέρεις ότι έχει επεξαιρέσει λεφτά από την εταιρεία πριν πεθάνει ο πατέρας? Όχι. Λες ψέματα. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Λες ψέματα. Και εσύ που το μάθες? Μίλησα με την παλιά ιδιαίτερα του. Την Αμαλία? Ναι, την Αμαλία. Και δεν είναι μόνο αυτό, μητέρα. Ο Κλεόβουλος μας έχει πει και άλλα ψέματα. Ο φάκελος της αστυνομίας για την υπόθεση αναφέρει ότι τον βρήκε νεκρό ο θυρωρός το πρωί. Και ο Κλεόβουλος μου είπε ότι τον βρήκε ο ίδιος, ο ψεύτης. Θα ήθελα πολύ να ζήσω ο θυρωρός για να μπορέσω να μιλήσω μαζί του. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να καταλάβω είναι εσύ γιατί μου κρύβεις την αλήθεια. Με ποιανό το μέρος είσαι τέλος πάντων? Να πάρει οργή, Στέφανε! Πότε θα σταματήσει επιτέλους να υποψιάζει σε τους πάντες και τα πάντα? Εμένα έλειψε τώρα να υποψιαστείς. Σαν δεν τρέπεσαι. Συγχωρείς, δεν το εννοούσα. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλη αυτή η μυστικοπάθειά σου. Δεν καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εκμεταλλευτεί τον πατέρα μου. Και ότι απειλεί τώρα να πάρει και την περιουσία μας. Στέφανε, έκανα όπως μου είπες. Του είπα ότι άλλαξα γνώμη για το διαζύγιο. Και ο Μάριος? Τέρμα ο Μάριος. Μητέρα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θέλω να μου μιλήσεις για όλα. Θέλω να μάθω επιτέλους τι συνέβη με τον πατέρα μου. Στόπα και στο ξαναλέω.
Δεν ευθύνεται κανένας για την αυτοκτονία του πατέρα σου. Γιατί, γιατί όλα αυτά τα ψέματα, γιατί όλες αυτές οι μισές αλήθειες, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί, 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 γιατί. Γιατί όλα είναι ένα ψέμα. Μια μισή αλήθεια. Πού θα μου πας? Μια μέρα θα μου μιλήσεις. Θα μου τα πεις όλα. Μακριά, στα νησιά με τα θάνατο νερό, της πατρίδας μου το όνομα θα σου χαρίσω σε ένα ψήθυρο άνοιξη στενό, σε μια τύση του μέλλοντος να μας κρατήσω θέση για δυο. Άι του έρωτα πίστη που ψάχνεις να βρεις μια στεριά. Να σου φεγγεί στα νυχτά.